Νίκο Υποφάντη, εδώ δίπλα μου για να υποδεχθούμε τον Δημήτρη Κρικέλα, ο οποίο μα έχει έρθει με. Εγώ δεν τα πολύ ξέρω αυτά. Τι δεν ξέρεις? Γιατί στην εποχή τη δική μου Δημήτρη. Τι ειδικότητα είχε. Δεν υπήρχε. Δεν είχα ειδικότητα. Και δεν δεν πήγε. Αυ... Όχι, γιατί δεν μου δώσαν την ευκαιρία. Δε η Ντόρα πάει... Κουτροκό ήθελε να υπηρετήσει και εμείς εμεί που μόνο του άντρε θέλουμε. Η μητέρα πατρίδα. Και, και αυτό μητέ... πάντα θα γίνει για να παρέμβω εγώ Ναι, καλά, αυτό το Και αυτό, αυτό θα Τώρα γίνει... μεγάλωσα, το... Δημήτρη μου. Δεν μπορώ να υπηρετήσω. Ένα-δύο μήνε μόνο. Ε. Μόνο. Ναι, τώρα έχει κάνει και τα παιδιά σου. Μια χαρά. Λοιπόν, να σου πω, Δημήτρη, ε, ε, πότε θα γίνει αυτό. Το ακούμε καμιά τριετία χρόνια θα πάνε γυναίκε στο στρατό. Η τώρα ο Σέφεδρο, ε, θα αν ισχύσει αυτό για τι γυναίκε, μπορεί μέχρι τα 55. Να σε δω στα χακί, σιρήνε στο Αιγαίο. Αχ, και έχει να γίνει. Μια ομορφιά θα Ένα γουγκλάκι, το λοιπόν. Πάμε να δούμε τι ειδικότητε τώρα. Πάμε, πάμε, πάμε. Γιατί εγώ που πήρα ειδικότητα πυροτεχνουργού. Έτσι, όπλα, κριτικά. Δεν μου χρησιμεύσει πουθενά. Τώρα τα νέα τα παιδιά του. Εγώ θα σου έλεγα, Νίκο, μάθε τέχνη και άστηνα. Γιατί ποτέ δεν ξέρει. Δεν ξέρει ποτέ, ποτέ. Ποτέ, ναι. ποτέ δεν ξέρει. Θα τον κρίνει. μιλά, τι περιμένει να σου πει. Να σου βάλω εγώ φουρνέλο, θα σου κατεβάσω τα μάρι. Ένα φουρνέλο, έλα λίγο πιο πίσω από λοιπόν, τι κάρτε μα. Η θεία ευκαιρία είναι το πρόγραμμα το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει. Ήταν να ξεκινήσει, υπήρχαν άλλα νομοσχεδία πιο σημαντικά από το Υπουργείο Εθνική Άμυνα mm. τα οποία προηγήθηκαν. Τι είναι η θητεία ευκαιρία, επί τη ουσία να μην είναι η θητεία για το στρατεύσιμο αγκαρία, να δίνει δηλαδή κάποιε δυνατότητε, κάποιε ειδικότητε. Πότε αναμένετε να ξεκινήσουμε πληροφορίε του άξιον 24, πιο πιθανό από την Τρίτη Εσό, δηλαδή από τον Μάιο του 2025. Διαφορετικά, επίσημη ένανξη το αργότερο μέχρι την Πέμπτη Εσό, δηλαδή το Σεπτέμβριο προ... του 2025. Ρωτούμε το, control, το control, Τι σημαίνει Εσό. Εσό. Το κοντρόλιο τι σημαίνει Εσό, Πέρι Ναι, με μια σχέση, η σειρά έτσι λέμε σειρά, Εσό. Ναι. Θα, ναι, θα ναι. μα τα πει ναι. μετά ο κύριο Φενέκο. <laughs> Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο βασικό, το πότε ξεκινά. Λοιπόν, δεύτερο, εθνικής, ελάτε να σας πω τώρα επειδή το, το ακούμε. Εθνική σειρά στράτευση οπλιτών αν θυμάμαι καλά, έτσι, μπράβο μου. Πάμε. Λοιπόν, το δεύτερο. Θα μπαίνει μέσα ο στρατεύσιμο. τι θα μπορεί να παίρνει. Ένα χαρτί το οποίο θα έχει με τη σφραγίδα, είναι πολύ σημαντικό, του ελληνικού στρατού. Παράδειγμα, μεταξύ άλλων, χειριστή μηχανημάτων έργου, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στην περίοδο αυτή την οποία διανύουμε, με αρκετέ επενδύσει στη χώρα, να σα πω ότι όλε αυτέ οι ειδικότητε mm. έχουν συζητηθεί και έχουν, αν θέλει, λοκαριστεί σε συνεργασία πάντα με την αγορά εργασία. Τι, των ανα... αναγκών. Τι ανάγκη δηλαδή υπάρχει. Ωραία. Δεν Πάμε έχουμε ανθρώπου να, να χειριστούν Κλάρκ, το έχουμε καταλάβει αυτό. Μηχανημάτων έργου, βοηθό αναλυτή σε εργαστήρια τροφίμων. Ε. Όπω επίση άλλε ειδικότητε, οι οποίε φαίνονται θα συγκαταλέγονται στη λίστα, είναι για παράδειγμα. Παράδειγμα, μάγειρα. Λέμε πολλέ φορέ ότι η Ελλάδα, Ελλάδα έχει σεφ, δεν έχει μάγειρε. Ναι και ένα βαγοσό Ο μάγειρα όμω είναι πολύ σοβαρή ειδικότητα. Γιατί είχαμε ένα μάγειρα στο ναυτικό, να. ειδικευμένο από το ναυτικό, ο οποίο άμα έτρωγε, δεν ξανατρωγε, γεια σα. Μέχρι που μα ήρθε ο μάγειρα ο εξειδικευμένο από το πεντάστερο τη Ρόδου να επικρατήσει και ε, όλοι τρώγαν ε, ε, στο ε, ε, καράβι ε, ε, το ε δικό ε, μα. Γιατί έφαγε δίπλα στο διάλειμμα. Εγώ αυτά για το Έφαγε δίπλα στο διάλειμμα. Μην και μην το καθυστέρησε να μπει. Μην και τώρα που έφαγε και γλυκάθηκε, τον έχει πιάσει για λογοδιάρεια και κάθεται και λέει τα δικά του. Μην το ακούτα μα δείτε πίσω τα πλάνα δεν υπάρχει πουθενά. Ναι, καλά. Εγώ, απάντω, αυτά για το Πολεμικό Ναυτικό δεν τα υπογράφω για την κουζίνα στο Πολεμικό Ναυτικό. Παγωσό τη ακόμη βαγωσόστη. είναι μια ειδικότητα την οποία θα μπορούν να παίρνουν οι στρατεύσιμοι αφού τελειώσουν τη θητεία του. Θα έχουν δηλαδή πάρει κάποιε ειδικότητε συγκεκριμένε. Τι άλλο μπορούμε να έχουμε σε αυτού του μήνε που θα υπηρετούν τα Ελληνόπουλα τεχνή τη τηλεπικοινωνιών. Βοηθό φαρμακοποιού. Ναι. Υπερ... Είναι στώρα, τι... Πού είναι αυτέ οι ειδικότητε, έτσι ξέραμε. Θα είναι ειδικότητα. μέσα από τα, από τα σχολεία τα οποία έχει ο Ελληνικό Στρατό, από τα κέντρα διαβίου μάθηση που υπάρχουν ναι. και στα, και στα τρία σώματα. Δηλαδή υπάρχουν και στο Στρατό Ξηρά και στην πολεμική αεροπορία, όπω επίση και στο πολεμικό ναυτικό. Ναι. Επίση, ακόμη οι ειδικότητε τι οποίε θα μπορούν να λαμβάνουν στη θητεία του θα είναι αυτή του διασώστη και του αυτοδίτη. Mm -hmm. Και από εκεί και πέρα θα. Ναι, δείτε... Εδώ μιλάμε για ναυτικό, έτσι, ναυτικά όλα αυτά. ναι. Λέβεις, ναι. Τι μπορεί να συμβεί ε, μετέπειτα. Όλες αυτές είναι ειδικότητες οι οποίες στη συνέχεια θα αξιοποιούνται στην αγορά εργασίας. Και αυτό το οποίο εξετάζεται είναι να υπάρχει και μοριοδότηση. Όπως για παράδειγμα με ειδικότητε είτε του ναυαγοσώστη, είτε του αυτοδίτη, είτε ακόμη και στις άλλες ειδικότητε, να μπορεί να υπάρχει μία μοριοδότηση. Ε, για παράδειγμα ε, για απορρόφηση στην πολιτική πορεία. προστασία. Έχω μια μοριοδοτηση για παραδειγμα για απορροφηση στην πολιτικη προστασια Ποια είναι η διάρκεια αυτής της θητείας. 11, 9, και είναι ικανοποιητικά νομίζω. 11 και 9. Θέλετε παραπάνω. Okay, η, εκπαί... η εκπαίδευση πιο... πόσοι είναι. Δηλαδή για να πάρει την ειδικότητα του αυτοδίτη θέλεις να μην Αν μην δεν φάξε. κάνω λάθος αυτή τη στιγμή είναι στο μήνα θα τα πούμε και στη συνέχεια. Άστε. Ωραία. Άστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημήτρη Δημήτρη. ευχαριστούμε Άστε πάρα καλά. Πολλά. πολύ. Ευχαριστώ να το δούμε στην... για την ειδικότητα δική μου την πρώην. Όπλα, πράγματα, ιστορίες, εκκληκτικά. Δάσκαλος. Δάσκαλος. Μάλιστα. δάσκαλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.